Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα, τέτοια ώρα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν και σύντομος για να περάσουμε αυτό ακριβώς το νόημα της συγκεκριμένης παρουσίασης. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τη σεξουαλικότητα στην ιατρική γενικότερα. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα μιλήσουμε για ένα ειδικό πληθυσμό που είναι οι επιζήσαντες του καρκίνου και πιο συγκεκριμένα για τους επιζήσαντες του γυναικολογικού καρκίνου. Θα μιλήσουμε στην αρχή, θα πούμε κάποιες γενικές πληροφορίες για κάποια επιδημιολογικά στοιχεία, θα προχωρήσουμε μετά με το πώς ο καρκίνος επιδρά στη σεξουαλικότητα και θα κλείσουμε με κάποιες νεότερα δεδομένα και κάποιες έρευνες που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι επιζήσαντες από τον καρκίνο είναι ένας πληθυσμός που συνεχώς αυξάνεται, σύμφωνα με το CDC, αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αύξηση αυτού του πληθυσμού οφείλεται στο γεγονός ότι με τη βελτίωση των φαρμάκων, των τεχνικών και της έγκαιρης διάγνωσης, βλέπουμε ότι στην πλειονότητα των καρκίνων υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και σχεδόν και 75% σε σχέση με το 1970. Όχι μόνο και σύμφωνα με το CDC στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα το 1970 περίπου υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια επιζήσαντες του καρκίνου. Το νούμερο αυτό εκτινάχθηκε στα 12 εκατομμύρια στο 2007 και η πρόβλεψη για το 2022, δηλαδή για μερικούς μήνες από τώρα, είναι ότι θα ξεπεράσουν τα 18 εκατομμύρια. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από ένα μεγάλο αριθμό, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος, η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών, θα ζήσουν μετά την εμπειρία του καρκίνου για πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και πάνω από 10 έως 15 χρόνια. Για δύο λόγους, συγγνώμη. Να εμφανίζεται ο καρκίνος σε νεότερες ηλικίες και επίσης με τεχνικές μπορούμε να πετύχουμε ίαση, ειδικά αν διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε, περίπου τα 2/3 αυτών των ανθρώπων θα ζήσουν πάνω από 10 χρόνια, περίπου 10 χρόνια. Ένα άτομο θεωρείται επιζών του καρκίνου από τη στιγμή της διάγνωσης και για την υπόλοιπη ζωή του. Και επίσης, από αυτή τη διαδικασία, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιβίωση, τα στάδια αυτά που θα δούμε συνέχεια, επηρεάζεται όλος ο κοινωνικός, ακόμα και εργασιακά. Σύμφωνα με τον Μουλάν, το 1985, δημοσίευσε τα τρία στάδια της επιβίωσης του καρκίνου. Το πρώτο είναι από τη στιγμή της διάγνωσης και περιλαμβάνει τη διάγνωση και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει έντονο το συνέστημα του φόβου λόγω του πιθανού θανάτου. Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει από το τέλος της θεραπείας και κρατάει αρκετά χρόνια, όπου αυτό το στάδιο επικρατεί ο φόβος της πιθανής υποτροπής. Και το τρίτο και το τελευταίο στάδιο, που είναι και το μεγαλύτερο, είναι όταν πλέον έχει περάσει αυτός ο φόβος της υποτροπής και υπάρχει ένα follow-up, μόνο αραιά και που αναλόγως σε 1 ή 2 χρόνια και χαρακτηρίζεται από την προσαρμογή του. Αυτά ήταν γενικά με κάποια επιδημιολογικά στοιχεία για τους επιζήσαντες από τον καρκίνο γενικότερα. Πάμε να δούμε τώρα κάποια επιδημιολογικά στοιχεία για τον γυναικολογικό καρκίνο και τον καρκίνο του μαστού. Ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, όπου εμφανίζεται περίπου στη μέση ηλικία περίπου των 61 ετών, άρα είναι για γυναίκες μετά την μενόπαυση. Και η πενταετής επιβίωση ανεξαρτήτου σταδίου είναι 89,2%. Ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος στον κόσμο είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, όπου εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντικά μικρότερη ηλικία που εμφανίζεται, που είναι τα 49 έτη και πίσω, αφορά γυναίκες νεότερης ηλικία, και η πενταετής επιβίωση ανεξαρτήτως σταδίου είναι 67,9%. Ο καρκίνος του ενδομητρίου χώρες. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά γυναίκες εμμηνοπαυσιακές και το ποσοστό επιβίωσης είναι 81,5%.
Και τέλος, ο καρκίνος των οοθικών είναι ο πιο θανατηφόρος από τους γυναικολογικούς καρκίνους. Εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των 63 ετών, μεση ηλικία, και το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό. Είναι 44,2% ανεξαρτήτου σταδίου. Αυτό όμως που αξίζει να σημειώσουμε, άμα δούμε λίγο ξανά τα γραφήματα εδώ, βλέπουμε ότι και οι γυναίκες που είναι σε αυτή εδώ την ηλικιακή ομάδα, επηρεάζονται από τον καρκίνο. Άρα δεν αφορά μόνο μεγάλες ηλικία γυναίκες, αφορά γυναίκες που είναι σεξουαλικά δραστηρίες. Το άλλο σημαντικό στοιχείο, μια παρένθεση εδώ, υπάρχουν και μια άλλη ομάδα που λέγονται σπάνιοι γυναικολογικοί καρκίνοι. Σε αυτούς δεν θα αναφερθούμε γιατί είναι αρκετά σπάνιοι και αφορούν γυναίκες σε πιο μεγάλες ηλικίες, όπως είναι ο καρκίνος του εδίου, για παράδειγμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αν δούμε ότι σε όλους τους καρκίνους που αναφέραμε μέχρι τώρα, τους πιο συχνούς, αν έχουμε έγκαιρη διάγνωση, όπου μιλάμε για ένα αρχικό στάδιο της νόσου, τα ποσοστά επιβίωσης είναι εξαιρετικά υψηλά. Σχεδόν μιλάμε για ίαση, για θεραπεία. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα καλούνται να ζήσουν και να προσαρμοστούν ξανά στην προηγούμενη του ζωή, όπως... Έτσι λοιπόν, τόσο οι ψυχολογικές μεταβολές του καρκίνου, όσο και οι ψυχολογικές μεταβολές, δηλαδή βιολογικές εννοούμε τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, και οι ψυχολογικές είναι αυτά που είπαμε πριν, αιτία θανάτου, φόβος θανάτου κτλ., επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών, επηρεάζοντας ουσιαστικά τους σωματικούς, τους πνευματικούς, ενισθηματικούς και κοινωνικούς παράγοντες της ποιότητας της ζωής, δηλαδή πρακτικά την επηρεάζουν από πάρα πολλές πλευρές. Αφού λοιπόν επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής, ένα κομμάτι της ποιότητας της ζωής πολύ σημαντικό είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Λογικά λοιπόν επηρεάζονται και η σεξουαλικότητα αλλά και οι συντροφικές σχέσεις από τη διαδικασία της επιβίωσης του καρκίνου. Όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία, δεν θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω έχουν ακουστεί στο συνέδριο, οπότε το πολύ σημαντικό είναι ότι η σεξουαλική υγεία είναι ένα τμήμα της υγείας του ανθρώπου. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ λίγο είναι το κύκλο της γυναικείας σεξουαλικής ανταπόκρισης. Αρχικά υπήρχε το μοντέλο του Kaplan που δημοσιεύτηκε το 1979, το οποίο είναι γραμμικό, δηλαδή ουσιαστικά έχει αντιγράψει το ανδρικό μοντέλο, όπου η πρώτη φάση είναι η επιθυμία, μετά ακολουθούμε τη φάση της διέγερσης, του οργασμού και της αποκατάστασης. Αυτό το μοντέλο θα δούμε λοιπόν πώς ο καρκίνος επηρεάζει κάθε μία από αυτά τα στάδια. Παρόλο που αυτό το μοντέλο έχει αντικατασταθεί από το κυκλικό μοντέλο της Μπάσον εδώ και περίπου 20 χρόνια, επηρεάζονται, πάλι θα δούμε πώς και επηρεάζει και αυτό το κυκλικό μοντέλο, γιατί όπως βλέπουμε εδώ, η Μπάσον το 2000 έβαλε και την έννοια το πώς οι βιολογικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την γυναικεία σεξουαλική ανταπόκριση, δηλαδή εξωτερικοί παράγοντες. Όπως είναι, για παράδειγμα, ο καρκίνος. Δούμε λοιπόν εδώ, στη συνέχεια, πώς ο καρκίνος προκαλεί διαταραχές σεξουαλικότητας της γυναίκας. Θα μελετήσουμε τον ρόλο της νόσου, τον ρόλο της διάγνωσης και τον ρόλο της θεραπείας. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τον ρόλο της νόσου. Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο ρόλος της νόσου, γιατί συνήθως δεν έχει συμπτώματα. Άρα λοιπόν όταν γίνεται η διάγνωση, επειδή με τις τεχνικές, για παράδειγμα για τον καρκίνο του μαστού ή για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας ή του ενδομητρίου για παράδειγμα, πρακτικά δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα ή μπορεί να είναι κάποια άτυπα συμπτώματα, όπως μια ήπια κολπική αιμόρρια που μπορεί και να περάσει και παρατήρητη. Άρα λοιπόν, καταλήγουν ότι η όποια επίδραση του καρκίνου στη σεξουαλικότητα οφείλεται κυρίως στη διάγνωση και στη θεραπεία. Πάμε να δούμε τώρα το ρόλο της διάγνωσης. Μόνο και μόνο το όνομα καρκίνος προκαλεί φόβο στους περισσότερους ανθρώπους και στην κοινωνία και στον περίγυρο του ατόμου που θα διαγνωστεί. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο με τη διάγνωση, γιατί όπως είπαμε πιο πριν, είναι χωρίς συμπτώματα. Άρα, ουσιαστικά φανταστείτε ότι πάει μια γυναίκα στο γιατρό, αισθάνεται μια χαρά, δεν έχει κάτι, και φεύγει
έχοντας πάρει τη διάγνωση ότι έχει καρκίνο. Αυτό λοιπόν προκαλεί έντονη μανία. Καλείται η ασθενής να πάρει γρήγορες αποφάσεις και μάλιστα είναι πολύ σημαντικές. Οι αποφάσεις μπορεί να είναι το οτιδήποτε, από το ποιος θα διχειρουργήσει μέχρι το οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όλα αυτά να τα πάρει πάρα πολύ γρήγορα, γίνουν πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις. Εκείνη τη στιγμή, για ψυχολογικούς λόγους, γιατί ακόμα δεν έχει επέλθει βιολογική επίδραση της θεραπείας, υπάρχει μείωση της επιθυμίας και αυτομάτως μειώνεται όλος ο υπόλοιπος κύκλος, δηλαδή και η διέγερση και ο οργασμός. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι ειδικά στους γυναικολογικούς καρκίνους, αυτό ισχύει για όλους τους καρκίνους που σας είπα τώρα, ιδιαίτερα για τους γυναικολογικούς καρκίνους, υπάρχει ο φόβος μήπως η προηγούμενη σεξουαλικότητα της γυναίκας οφείλεται που προκάλεσε τον καρκίνο. Είναι η ερώτηση, φταίω εγώ, ειδικά στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, όπου είναι ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημο μέσω του HPV, είναι ακόμα πιο έντονο και αυτό προκαλεί φόβο για τη σεξουαλική επαφή γενικότερα και μετά, που μπορεί ας πούμε να γίνει μια πολύ μικρή παρέμβαση για να θεραπευτεί ένας αρχόμενος καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, αλλά αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η σεξουαλική ζωή της γυναίκας και του ζευγαριού φυσικά, από εκεί και μετά με μόνιμο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η διάγνωση και μόνο μπορεί να προκαλέσει μια αλλαγή μόνιμη. Πάμε να δούμε τώρα το ρόλο της θεραπείας. Η θεραπεία συνήθως του γυναικολογικού καρκίνου και του καρκίνου του μαστού είναι χειρουργική. Δηλαδή είναι είτε τοπική αφαίρεση του όγκου, είτε μαστεκτομή για παράδειγμα, ή μπορεί να είναι μια εκτεταμένη υστερεκτομή με αφαίρεση των οθικών. Τις περισσότερες φορές και σε κάποιες περιπτώσεις και ενός τμήματος του κόλπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια αρκετά η οποία μπορεί να προκαλέσει ανατομικές μεταβολές, αφού, όπως είπαμε, αφαιρούνται όργανα, και ψυχολογικές μεταβολές όμως, γιατί μεταβάλλουμε την εικόνα του σώματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια μαστεκτομή μεταβάλλει την εικόνα του σώματος πάρα πολύ. Κατά την υστερεκτομή, όπως είπαμε, μειώνεται το μήκος του κόλπου. Αυτός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη διέγερση. Φυσικά είναι λόγω της καταστροφής του νευρικού ιστού μειώνεται η δυνατότητα του κόλπου για εφήγρανση, άρα υπάρχει ξηρότητα κόλπου. Και σε περιπτώσεις όπου γίνεται αφαίρεση των οθικών και η γυναίκα είναι στην προεμνοπαυσιακή περίοδο, υπάρχει μια απότομη μείωση των ορμόνων, άρα μεταβάλλεται και η επιθυμία για σεξουαλική επαφή. Και όπως είπαμε πριν, παρόλο που η μαστεκτομή δεν προκαλεί τίποτα από αυτά που είπαμε παραπάνω, άρα λοιπόν δεν επηρεάζει το λειτουργικό κομμάτι της σεξουαλικής ζωής της γυναίκας, επηρεάζει την εικόνα του σώματος, άρα εμέσως επηρεάζει. Και αυτό που είχαμε πει εδώ είναι ότι, μισό λεπτάκι, πήγα πίσω, εδώ, είναι ότι οι περισσότερες μελέτες μελετούσαν, έβλεπαν την σεξουαλικότητα της γυναίκας με τους όρους της ικανοποίησης. Αυτό έχει αλλάξει στις επόμενες έρευνες που θα δούμε παρακάτω. Τώρα, όπως θα δούμε και όταν θα αναλύσουμε τις έρευνες μία προς μία, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες έρευνες αντικρουόμενες για το κατά πόσο η επέμβαση, και αυτό εδώ που βλέπουμε μέχρι εδώ, επηρεάζουν πραγματικά ή όχι. Εκεί που όλες όμως οι έρευνες συγκλίνουν και το αποδέχονται, είναι ότι η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλικότητα της γυναίκας, καθότι δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, κάποια είναι μόνιμα, κάποια είναι παροδικά, αλλά είναι πολύ έντονα. Για παράδειγμα, η ακτινοθεραπεία κάνει περαιτέρω μείωση του κόλπου όταν γίνεται τοπικά. Μπορεί να προκαλέσει ήδημα ή ερυθρότητα στην περιοχή, άρα και πόνο.
Επίσης, μπορεί να προκαλέσει υπαισθησία στα εξωγενετικά όργανα, καθώς ουσιαστικά καίει τους ιστούς. Και αυτό θα δημιουργεί φόβο στις γυναίκες, γιατί μπορεί, φοβούμενος ότι μπορεί να τους προκαλέσει πόνο, σταματάνε. Δηλαδή να τους επανέλθει ο πόνος που έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Αντίστοιχα, και ο ρόλος της χημειοθεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι λόγω των πάρα πολλών επιπλοκών που προκαλεί, όπως για παράδειγμα τις απώλειες των μαλλιών, πάρα πολύ έμετη, αδυναμία, πολύ αβάρους. Αυτό λοιπόν όλα δημιουργεί μείωση της αυτοεκτίμησης και αμφισβητεί τη θηλυκότητα της γυναίκας. Οπότε και η ίδια η γυναίκα κατά τη διάρκεια που λαμβάνει η χημειοθεραπεία δεν έχει επιθυμία για σεξουαλική επαφή και να έχει, έχει δυσκολία στο να πετύχει κάποια διέγερση με όλες τις οργανικές μεταβολές που προκαλεί η διέγερση. Και φυσικά ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν πρέπει να παραληφθεί, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως του καρκίνου του μαστού, χρησιμοποιούνται μετά μία ορμονοθεραπεία, η οποία προκαλεί δευτερογενή μηνόπαυση. Άρα ουσιαστικά μπορεί να έχουν μια γυναίκα νέα με καρκίνο του μαστού και να της έχουν προκαλέσει μηνόπαυση. Άρα λοιπόν, εκτός του καρκίνου, αθρηστικά έχουμε και την μηνόπαυση και τα συμπτώματα της μηνόπαυσης. Πάμε τώρα να δούμε κάποια νεότερα δεδομένα. Οι έρευνες είχαν κάποια αντικρουόμενα αποτελέσματα. Κάποιες δείχνανε ότι το σεξουαλικό ενδιαφέρον δεν μεταβάλλεται πριν και μετά την θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου. Κάποιες άλλες, μάλιστα, κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής ικανοποίησης μετά τη θεραπεία του καρκίνου, ιδιαίτερα μετά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και ένας πολύ μεγάλος αριθμός όμως δείχνει ότι ο καρκίνος επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Οι διαφορές αυτές, το ότι υπάρχουν τόσες πολλές έρευνες που δείχνουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, μπορεί και να οφείλονται στις διαφορετικές μεθοδολογίες που χρησιμοποίησε η έρευνα και στο τι ψάχνει. Για παράδειγμα, άλλο είναι το sexual interest και άλλο είναι το satisfaction. Και άλλο είναι το desire, η επιθυμία δηλαδή. Άρα λοιπόν, ανάλογα μπορεί να είναι και ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν αυτές οι μεγάλες, τα αντικρουόμενα αποτελέσματα. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι παλαιότερες έρευνες μετρούσαν την σεξουαλικότητα της γυναίκας βάσει της σεξουαλικότητας του άνδρα, το οποίο δεν ισχύει στις μέρες μας και οι καινούργιες έρευνες το μελετούν με άλλους όρους. Μελετάνε δηλαδή την διαταραχή διέγερσης, επιθυμίας και οργασμού. Λειτουργικότητα, όπως είναι ο πόνος, έχει μπει ο παράγοντας του πόνου και της δυνατότητας εφήγρανσης ή της διέγερσης γενικότερα, αλλά οργανικά. Να απαντήσουμε μετά τις ερωτήσεις, μάλλον, έτσι δεν είναι? Να απαντήσουμε στο τέλος. Ναι. Ναι, νομίζω καλύτερα στο τέλος οι ερωτήσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, λοιπόν, κάποιες έρευνες είχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Το 2018, μια μεγάλη έρευνα στην Κίνα ανέδειξε ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα, ότι πάλι υπάρχει κάποιο, δημιουργεί αρνητικά, επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Και αυτό που ανέδειξε η μελέτη αυτή είναι ουσιαστικά ό,τι είχε αναδείξει, όταν είχαν αναδείξει και όλες οι παλαιότερες μελέτες από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δείχνει ότι συνήθως δεν γίνεται κλινική αξιολόγηση, δεν μιλάνε οι γιατροί, οι θεράποντες ή γενικά όλο το προσωπικό, όσοι δουλεύουν γύρω από τον ασθενή με καρκίνο, δεν παρέχουν υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν, σε αυτό κατάληξε και η συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και οι πιο παλιές.
Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Οι περισσότερες μελέτες τώρα είναι μέχρι το 20, γιατί λόγω της πανδημίας υπήρξε μια στροφή προς τις δημοσιεύσεις και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνο δεν υπάρχουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σε μελέτη του 20 έδειξε τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι υγειονομικοί, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά όχι μόνο για την υποστήριξη της γυναίκας, αλλά και του ή της συντρόφου της, ώστε μαζί να μπορέσουν να ξεπεραστεί το πρόβλημα στην οποιαδήποτε πρόβλημα σεξουαλικής λειτουργικότητας ή σεξουαλικότητας υπήρξε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των συντρόφων. Αυτό αναδεικνύεται από τις περισσότερες μελέτες. Ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ζεύγος, όχι σαν άτομο μόνο του. Γιατί πάρα πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί ότι ο σύντροφος ή η σύντροφος την προσπάθεια να υποστηρίξει, υποστηρίζει αρνητικά ουσιαστικά στο τέλος. Άρα έχει κάνει, ενώ ουσιαστικά θέλει να βοηθήσει, στην πραγματικότητα δεν βοηθάει και όχι μόνο δεν βοηθάει, έχει αντίθετο αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο υγειονομικός να το γνωρίζει αυτό. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τις έρευνες είναι ότι οι πληροφορίες που χρειάζονται τα άτομα αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία. Φυσικά, άλλη προσέγγιση και άλλες πληροφορίες χρειάζεται ένα νεότερο άτομο ή ένα νεότερο ζευγάρι, άλλες χρειάζεται ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει αφενός καλύτερη επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό ή την ομάδα του και φυσικά καλύτερη εκπαίδευση. Το οποίο φαίνεται ότι αυτή η επικοινωνία δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή, γιατί έρευνες που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν ότι τη σπάνια φτάνουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και από τις δύο πλευρές. Αφενός οι ασθενείς δεν θέλουν να ρωτήσουν και απ' την άλλη ο θεράπων ιατρός ή η ομάδα του δεν το θίγει. Εδώ είναι πολλές οι αιτίες. Αφενός κάποιες φορές οι γυναίκες λένε ότι έχω πιο σημαντικά πράγματα να ρωτήσω, οπότε αν μου αφιερώνει 10 λεπτά ή 20 λεπτά, δεν θα ασχοληθώ να ρωτήσω για αυτό, θα ρωτήσω τα άλλα που μου απασχολούν περισσότερο. Αλλά στην ουσία είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάει πίσω, δεν λύνεται και όσο δεν λύνεται αυτό γιγαντώνεται, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Ένας από τους λόγους αφενός που είπαμε οι ασθενείς δεν θίγουν αυτό το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να αφιερώσουν, έχουν κάποιες άλλες προτεραιότητες. Ένας άλλος όμως πολύ σημαντικός παράγοντας που έχει αναδειχθεί από έρευνες δείχνει ότι το προσωπικό είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένο για αυτού του τύπου την παρέμβαση ή, για παράδειγμα, τι παρέμβαση χρειάζεται ή πώς θα πρέπει να θίξουν αυτό το θέμα. Γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού φοβούνται μερικές φορές να το θίξουν, μην τυχόν και δεν είναι πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ανοίγει ο θεράπων ιατρός εύκολα, αφενός λόγω χρόνου, αφετέρου και λόγω ότι πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης. Λοιπόν, και όπως είπαμε και πιο πριν, η συμμετοχή του συντρόφου είναι απόλυτα απαραίτητη σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν στις επισκέψεις, πολλές φορές θα πρέπει να υπάρχουν και οι δύο, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες και στα δύο άτομα, και στο ζευγάρι. Εδώ λοιπόν περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γιατί μπορεί ένας ογκολόγος να εκπαιδευτεί και να μπορεί να ξέρει, ένας γυναικολόγος-ογκολόγος εννοώ, τι μεταβολές θα υπάρχουν, οργανικές ή ψυχολογικές για παράδειγμα, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να μεταφέρει τις οδηγίες αυτές σε ένα ζευγάρι. Υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθούν και σε αρκετά ογκολογικά νοσοκομεία υπάρχουν ειδικές ομάδες από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν αυτή τη βοήθεια στους ασθενείς.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακόμα τόσο ανεπτυγμένο και αυτό είναι ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα και εκεί που ίσως πρέπει να σταθούμε περισσότερο, είναι στο να οργανωθούν τέτοιες ομάδες ώστε να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι γυναίκες. Γιατί, και μάλλον το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι τόσο περίπλοκες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις αρκούν απλά η ενημέρωση από την ομάδα στο ζευγάρι εμπεριστατωμένα και σωστά και κάποιες μικρές αλλαγές. Για παράδειγμα, μια έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερο ήταν το BMI μετά από τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, μιλάμε αυτό, τόσο μικρότερο ήταν η ικανοποίηση στη μεταχειρητική εμφάνιση, άρα στην εικόνα του σώματος. Συνεπώς, λοιπόν, μια απλή lifestyle παρέμβαση του στυλ, όπου θα ζητούσαμε να χάσουν λίγο βάρος συν άσκηση, μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη σεξουαλικότητά τους. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να τους το πούμε. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό είναι και ο στόχος της ομάδας. Άρα, λοιπόν, κάποιες απλές παρεμβάσεις μπορούν να φέρουν πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα σε όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Όπως είπαμε, δεν είναι μόνο απλές οι απλές παρεμβάσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, όπως για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού, που είναι η διατήρηση της θηλής. Δηλαδή, αφαιρείται ο όγκος, διατηρείται το δέρμα και η θηλή, ώστε με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Όχι λίγο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, και σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η εικόνα του σώματος επηρεάζεται πάρα πολύ. Εξίσου με τις γυναίκες που δεν έχει γίνει η διατήρηση της θηλής, αλλά έχουν γίνει. Αυτό οφείλεται στο ότι πολύ συχνά οι χειρουργοί, για διάφορους λόγους, δεν θέτουν ρεαλιστικές προσδοκίες στις γυναίκες. Αν λοιπόν μια γυναίκα της πει πριν το χειρουργείο ότι όπως είναι ο μαστός σου τώρα, έτσι θα είναι και μετά, ή και καλύτερος ακόμα, προφανώς μετά το χειρουργείο θα απογοητευτεί, θα σταθεί ματέωση και η εικόνα του σώματός θα μεταβληθεί πάρα πολύ. Αν λοιπόν θέσεις ρεαλιστικές προσδοκίες ώστε να ξέρουν οι γυναίκες τι περιμένουν, αυτό ισχύει και για το γυναικολογικό καρκίνο αλλά και για τον καρκίνο του μαστού κυρίως, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Γιατί από πριν το ξέραν, αλλά το έχουν δουλέψει λίγο στο μυαλό τους. Άρα, λοιπόν, η εικόνα που και πολλές φορές γιγαντώνεται λίγο αυτή η εικόνα στο μυαλό. Οπότε μετά αυτό που βλέπουν, λένε εντάξει, δεν ήταν και τόσο άσχημο όσο το περίμενα. Άρα, λοιπόν, η ρεαλιστική στόχη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, τώρα τελειώνοντας από τις ζήσαντες του καρκίνου, υπάρχει μια άλλη ομάδα που δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, αλλά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία. Λέγονται οι pre-virus. Αυτοί είναι οι ασθενείς οι οποίοι κινδυνεύουν να νοσήσουν από κάποιον καρκίνο λόγω κάποιες γενετικής προδιάθεσης. Ασθενείς οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, τις μεταλλάξεις στα BRCA1 ή 2, είναι 20 χρονών ή 25 χρονών και αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους μπορεί και να εμφανίσουν καρκίνο. Αυτό και μόνο, λοιπόν, επηρεάζει τη σεξουαλικότητά τους. Το πρόβλημα, λοιπόν, με αυτήν την ομάδα των ανθρώπων είναι ότι δεν τους ξέρουμε καθόλου. Είναι πάρα πολλοί. Επειδή είναι υγιείς, πολλές φορές δεν ζητάνε βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ο φόβος της εμφάνισης καρκίνου πολύ συχνά προκαλεί περαιτέρω προβλήματα σεξουαλικότητά τους. Και επίσης είναι οι ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν βάσει των αμερικάνικων πρωτοκόλων να γίνεται ιστερεκτομή ή οθικεκτομή όταν ολοκληρώσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Αυτή, λοιπόν, βλέπετε ότι είναι
ασθενείς οι οποίοι θα βιώσουν παρόμοια σεξουαλικά προβλήματα όπως με αυτούς που είπαμε πριν, χωρίς όμως να έχουμε καρκίνο. Άρα λοιπόν είναι άλλη μια σημαντική ομάδα που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Κλείνοντας, πολύ γρήγορα να κάνουμε μια υπενθύμηση όσων είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι ότι η διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου συνήθως μεταβάλλει τη σεξουαλική ανταπόκριση της γυναίκας, αρνητικά συνήθως. Ο σύντροφος ή η σύντροφος έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπεία και στο να ξεπεραστούν όποια σεξουαλικά προβλήματα δημιουργηθεί. Και επίσης, το πιο σημαντικό από όλα εκεί που θα ήθελα να κλείσουμε είναι ότι όσον αφορά την παρέμβαση, αυτό θα ήθελα να είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι όσον αφορά την παρέμβαση, είπαμε, εκπαίδευση των υγειονομικών, καλύτερη επικοινωνία των ασθενών με τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή περισσότερο χρόνο ενδεχομένως επισκέψεις, μεγαλύτερη άνεση στη συζήτηση και τέλος μην ξεχνάμε ότι απλές παρεμβάσεις μπορεί να έχουν θετική επίδραση στη σεξουαλικότητα των ασθενών και μία μικρή επίδραση στην αρχή μπορεί να φέρει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.